γύρω από την υπόθεση με την πόλη Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα Βαρόσια. Η Χριστίνα Μαύρη είναι μαζί μα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν και δηλώσει και διευκρινήσει και από πλευρά κατεχωμένων τώρα, έτσι, σε ό,τι αφορά την πόλη αυτών των τριών ξενοδοχείων. Που δίδουν, αν θέλετε, και μια νέα διάσταση και γύρουν και ερωτήματα ω προ το αρχικό δημοσίευμα τη Γενή Μπαγκή. Άρχεται λοιπόν η πρόεδρο τη Επιτροπή Ακίνητη Ιδιοκτησία των Κατεχομένων να πει πρώτον ότι δεν έχει κατατεθεί ο οποιοδήποτε επίσημο. Έγγραφο ενώπιον τη Επιτροπή ε, και ότι αυτό το έγγραφο που όλοι είδαμε από την περασμένη Παρασκευή, τη ιδιωτική συμφωνία mm -hmm. επιρουσία μεταξύ των δύο α, πλευρών, δεν είχε κανένα νομικό έρισμα Γιατί ε, λέει η πρόεδρο τη Επιτροπή Αποζημιώσεων που εδρεύει στα κατεχόμενα ότι η Επιτροπή α, είναι αρμόδια ω αναγνωρισμένη και από το ΕΔΑΔΕ εξάλλου ω εσωτερικό ένδικο μέσο για να νομιμοποιήσει α, μια τέτοια πράξη. Θέτει όμω και έναν άλλον παράγοντα, συναδελφοί. Το, το βαρόσι είναι στρατιωτική ναι. α, ζώνη. Έχει mm -hmm. αποχαρακτηριστεί mm -hmm. ένα ποσοστό μόνο της τάξης του 3,5% και ενώσον είναι ακόμα, λέει η Πρόεδρος της Επιτροπής, ε, σε στρατιωτικό καθεστώς, δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια πώληση mm -hmm. Φυσικά, ουδείς μπορεί να αποκλείσει αυτό το 3,5% ε, την κίνηση πιλωτική, αντιλαμβανόμαστε, στην οποία προχώρησαν οι αρχές του ψευδοκράτους, να την επεκτείνουν και σε ολόκληρο το βαρός ή στην τελική, κράτια, προκειμένου α, να την αναπτύξουν, όπως ήδη α, λένε, τουριστικά α, και εμπορικά. Και είναι γίνεται αυτό το ερώτημα. Γιατί έρχεται τώρα η πρόεδρος της Επιτροπής Ακίνητης Περουσίας να θέσει αυτά α, τα δεδομένα και δημιουργεί ακριβώς... Α, α, κάποιο ερωτήματος προς το αρχικό δημοσίευμα της Γενή Μπαγκίς. Ουδή αφιβάλλει ότι αυτή η ιδιωτική συμφωνία α, έγινε. Υπό τα δεδομένα όμως που σήμερα... Ναι, αλλά λάγιστων... υποτίθεται, Χριστίνα, σε διακόπτω, με συγχωρεί, αλλά υποτίθεται ότι αυτή η συμφωνία έγινε και μέσω αυτής της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Όχι, η ίδια η Επιτροπή λέει ότι ουδέποτε ήρθε οτιδήποτε... Μάλιστα. Ενώ ε, το ερώτημα, Χριστίνα, το θέσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα που για το δημοσίευμα. Σε διακόψαμε. Ναι? Εάν τελικώ mm. το δημοσίμα τη Γεννή Πακή είχε ε, σκοπό mm. να δημιουργήσει περισσότερε εντυπώσει. Ε, και αυτό το δημοσίμα το είδαμε ότι άμεσα ε, και η ίδια η Άγκυρα ε, και το αξιοποίησε και το επικαλέστηκε. Είδαμε τι δηλώσει του Μευλού Τσαβούσογλου ότι λέει είναι σημαντικό οι περιουσίε να περνούν σε χέρια. Τούρκων στην περίκλειστη πόλη των Βαροσίων. Να θυμίσουμε ήταν εξ αρχής υπόδειξη της ίδιας της Άγκυρας το να ανοίξει το Βαρόσι. Όσο και αν η ίδια mm -hmm. λέει ότι ήταν απόφαση τη ψευδοκυβέρνηση και τη στηρίζει. Ήταν υπόδειξη τη ίδια τη Άγκυρα την επομένη, μάλιστα, του ναυαγίου στο Κράμποντα. Ναι, να κυρία Χριστίνα, ένα άλλο ακόμη ερώτημα που έχω Ο, ο, ο Δήμαρχο Αμοχώ του, ο Υπουργό Εξωτερικών, όλα αυτά που ανέφερε η, ε, η πρόεδρο αυτή τη Επιτροπή δεν τα γνώριζαν δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει νομικά, δεν μπορεί να εφίσταται οποιαδήποτε αγορά πολισία μέσα στην περικλειστή πόλη. Είναι αυτό που λέμε, Στέλλα και ο Νούφρι, ότι πρέπει κάποιο. Επισήμω και αρμοδίω να βγει α, να μιλήσει. Είδαμε ναι, χτε τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι ενώπιον χτηματολογίου δεν υπήρξε κανένα τέτοιο έγγραφο. Και όχι μόνο αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών Χριστίνα έχει ζητήσει ε, να καταθέσει την ε, δική τη άποψη, νομική υπηρεσία, να δώσει καθοδήγηση νομική υπηρεσία. Γιατί είναι ένα όντω δύσκολο θέμα. Από τη μία είναι η περιοχή των Βαροσίων, και αυτό το 3,4-3,5 πόσο που έχει αποχαρακτηριστεί. Λοιπόν, ε, και από την άλλη είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή τη μεταφορά των περιουσιακών δικαιωμάτων. Είναι δύσκολο, είναι πολύ πλόκο το θέμα. Είναι και πολιτική υφή, αλλά ε, και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που και ναι. με θέματα περιουσία. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι θα πρέπει αισίω η κυβέρνηση να βγει α, να μιλήσει, να, να δώσει κάποιες εξηγήσει, ίσω να ενημερώσει τον κόσμο. Ναι. Γιατί έχει δημιουργηθεί ήδη δημία. Α, ατμόσφαιρα. Ε, οι πλήστε ζητούν να μάθουν και είναι αυτοί που πόλησαν, αν τι πόλησαν σε ιδιωτικό πάντα επίπεδο, επιμένουμε. Ε, τι Σωστό. πρόκειται να γίνει. Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αρμοδίω από, από επίσημα χείλη συνάρτηση, γιατί έχει δημιουργηθεί ναι. α, εν, ένα κλίμα σαφώ. Επί τη ουσία, Χριστίνα, με πίσω σε αυτό που σχολίασε προηγουμένω. Άρα, αυτό που ε, ε, λέμε τώρα εμεί ότι μπορεί να ήθελε να προκαλέσει άγκυρα εντυπώσει και να δημιουργήσει έναν τόρο γύρω από αυτό το θέμα το έχει ήδη κάνει. Πέτυχε, τα μόνο πέτυχε, και μόνο που το πέτυχε συζητάμε. Το ναι, της. πέτυχε το σκοπό τη. Και Αλλά δεν υπήρξε ολόκληρη στο σελίδα. Ναι. Το βαρό αχοτέρ που παρουσιάζει Μα, τα τρία ξενοδοχεία. Έλεγαν, δηλαδή, προχώρησαν... Αν είναι ενασχιστρωμένη προσπάθεια, ναι. είναι καλωστημένη τουλάχιστον. Ε, προχώρησαν και ένα βήμα παρακάτω. Αφού, υποτι... αφού όπω λέ, λέει, σήμερα και το ρεπορτάζ, ε, δεν υπάρχει νομική ισχύ για τη συγκεκριμένη αγοραπολισία, πώ αυτό ο επιχειρηματία προχώρησε στο να δείχνει το πώ θα είναι το ξενοδοχείο και να λέει πω δέχομαι κρατήσει για το 2025. Να το πάρουμε όμω και από την άλλη. Ε, Ουδή αμφισβητεί ότι η ιδιωτική συμφωνία και το λέω. Η ιδιωτική έχει συναυτή mm -hmm. μεταξύ των δύο πλευρών. Ποιο μπορεί να αποκλείσει, για παράδειγμα, ότι έγινε αυτή η ιδιωτική ε, συμφωνία, εξασφαλίστηκαν οι υπογραφέ που θα πρέπει να εξασφαλιστούν με την προοπτική τη διαβεβαιώση από πλευρά κατοχικού καθεστώτο και άγκυρα ότι ε, θα αποχαρακτηριστεί από στρατιωτική και υπόλοιπη περιοχή. Τη Πυρίκληση Πόλη των Βαροσιών. Υπάρχουν έτοιμα τα έγγραφα. Όταν αρθεί και αυτό το εμπόδιο, ο επιχειρηματία ο τουρκοκύπριου να καταθέσει το αίτημα ενώπιον τη Επιτροπή Ακίνητη Περιουσία. Μάλιστα. Ε, Μάλιστα ε, είναι είναι πολλέ και οι πτυχέ και τα ερωτήματα α, που, που δημιουργούνται σήμερα. Μάλιστα. Θα πρέπει όμω να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση Χριστίνα. Αυτό πάντω ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τώρα στην Γαλλία βρίσκεται. Οπότε. Με την επιστροφή του από εκεί. Αναμένουμε πω να και στο Παρίσι, αφού ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το ο Νούφρι. Σήμερα, λοιπόν, ο Νίκο Χρυστοδουλίδη στην πρώτη επίσημη συνάντηση που θα έχει με τον Γάλλο ομολογό τον Εμμανουέλ Μακρόν, θα παρουσιάσει επί τη σε πιο μεγάλη λεπτομέρεια την πρόταση που κατέθεσε να θυμίσουμε και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργότερη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό. Αυτό το ραντεβού, να θυμίσουμε, έχει Κατόπιν αιτήματο και πρόσκληση του ιδίου του Εμμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο ακριβώ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα, όπω και οι διμερεί σχέσει, συμφωνίε μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά αυτό που ιεραρχείται είναι ακριβώ η παρουσίαση τη πρόταση για την ενεργότερη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε και ότι έχει και αύριο. Πολύ σημαντικέ επαφέ με την Γαλλική Total, mm -hmm. ο mm -hmm. πρόεδρο mm -hmm. τη Δημοκρατία. Είναι μια εταιρεία, ένα ενεργειακό κολοσσό που μαζί με την Ιταλική έννοια κατέχει τη μερίδα του Λέοντο στα τεμάχια ακριβώ τη Κυριακή Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Μαύρη, για την ενημέρωση και εμεί πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαλύμα.